този момент повреждане, като пусто родно, се напива с срок, моя рит на предизвестон, си върти да мине една минка за тежко. И още бъде да мине. Είναι ένα ιδιαίτερο σοβαρό προβληματισμό που άπτεται και γι' αυτό ρωτάζουν κάτι τη οικονομική επιστήμη. Είναι βέβαιο ότι στα νησιά αυτού του μεγέθου όπω ο Πώ, και αυτό το λέει η επιστήμη, δεν το λέω από αυτά που διαβάζουμε, είναι βέβαιο ότι χωρί την συνένωση των δυνάμεων, και όταν λέμε συνένωση των δυνάμεων δεν είναι ένα φραστικό τέχνασμα, είναι οικονομικές κοινοπραξίες των οικογενειακών, των ατομικών επιχειρήσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουν αυτές το σκληρό διευθύνεται. Αυτό είναι δεδομένο και βέβαιο. Άρα πρέπει να γίνει κατανοητό και γι' αυτό όπως αυτή την κατεύθυνση επαναλαμβάνουμε και ξαναεπαναλαμβάνουμε και προσπαθούμε να οδηγήσουμε στην ενότητα της κοινωνίας μας, πρέπει οι οικογενειακές επιχειρήσεις πρώτον να συγκροτηθούν με επιστημονικό τρόπο και να ξεχάσουμε αυτά που σχετίζονται με τη δεκαετία του 70 και του 80 και δεύτερο να συνεργαστούν οικονομικά, να δημιουργήσουν γκλάστερς, να δημιουργήσουν κοινοπραξίες. Διαφορετικά, το έχει πει η Δημοτική Αρχή και προεκλογικά και το λέει συνεχώς, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουν. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Εάν δεν γίνει κατανοητό, άρα όλες οι προσπάθειες μας πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Απλό παράδειγμα και σας το λέω για να το κατανοήσετε. Εμείς αυτή την περίοδο έχουμε στήσει δύο δομές γνώσεων. Η μία είναι το πόρταλ που είναι ιδιαίτερα σοβαρό εάν το δούμε στην προοπτική του και το δεύτερο που δεν το έχει πάρει κανένας υπόψη του, λάβει υπόψη του, είναι το παρατηρητήριο του τουρισμού. Το παρατηρητήριο του τουρισμού είναι συγκεντρωμένο σε αυτό όλη η γνώση της τουριστικής ανάπτυξης και των δεδομένων των τουριστικών περιοχών και κυρίως ό,τι έχει γραφτεί για την Κόκκινη και την Δωδεκάνησο. Δεν θα ασχοληθεί δυστυχώς κανένας από τους επιχειρηματίες μας. Μα χωρίς αυτή τη γνώση δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε και να πάμε παραπέρα. Και όμως γι' αυτό το πράγμα δεν ασχολείται κανένας. Άρα, η επιστημονική κατάρτιση των επιχειρήσεών μας και η προσπάθεια κοινοπραξιών οικονομικών συνεργασιών είναι το μόνο που απομένει στις οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια, το βλέπουμε για παράδειγμα οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, το βλέπουμε στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες πλέον μπαίνουν σε αλυσίδες. Έτσι λένε, Μιχάλη. Δεν επιβιώνουν πια πολιτικά. Ποιες οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όχι και μικρές, από εκεί πέρα όλα αυτά που λέγονται για τεχνογνωσία, για ποιοτική αναβάθμιση, για προϊόντα, υπηρεσίες που πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου, είναι μέσα στο παιχνίδι. Δυστυχώς ο Δήμος μας αυτό το έχει πει, το έχει ξαναπεί δεκάδες φορές, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα γιατί εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Οι οποίοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να, και αυτό εξαρτάται και από τους συλλόγους μας, πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Να ασχοληθούν, να μελετήσουν, να πιέσουν τους μέλη τους για να πάμε σε αυτή τη μετέφαση. Διαφορετικά έχουμε. Τα τοποθετήσεις στον βαθμό που μπορούν να γίνουν, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι οικογενειακά είμαστε, δεν είναι ανάγκη να προβληματιζόμαστε. Κύριε Δημαρχέ, εγώ να σας πω ότι έγινε το λόγο σε κολυμάδι, πιστέψαμε όλοι στο λιμάνι, πήραμε το μέρος σας, ότι το λιμάνι έπρεπε να είναι προδρομημένο, έτσι και ήταν να συμβεί στην πόλη της ΚΟ. Τώρα στο τα θέματα που έχουμε απόψε, δεν συμπεριλαμβάνεται το λιμάνι.
ενώ έπρεπε το λιμάνι να ξέραμε αν γίνει ή δεν θα γίνει. Και μαζί με το λιμάνι είναι ότι εκείνη η οδός του Ελευθερού Βενιζέλου έπρεπε να, έπρεπε να γίνει στάθμευση, πώς τη λένε. Ελεγχόμενη στάθμευση. Και να διάσει η άλλη πλευρά, αν τώρα δημιουργούν τρεις θέσεις αυτοκίνητα. Μια, δύο στάσιμα και ένα κινούμενο. Για να πάρει πιο κάποια χώρα να λειτουργήσει, να διάσει αυτός ο δρόμος. Είναι κατάλαβες. Πρέπει να ξέρουμε το λιμάνι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Επειδή δεν συμπεριλαμβάνει το λιμάνι μέσα στα θέματα ακόμα απόψε. Ναι, να σας πω κάτι. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μπερλίδη. Το λιμάνι και οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης σχετίζονται με την ζωογόνηση και την αναβάθμιση της πόλης μας και σχετίζονται, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και με την οικονομική ανάπτυξή της, αφού από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, όλων των υπηρεσιών στον πολιτισμό, εξαρτάται και η επιβίωση των οικογενειακών επιχειρήσεων, των εμπορικών κυρίως, αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων της πόλης. Έγινε μία προσπάθεια, το λιμάνι και η λειτουργία του λιμανιού εξαρτάται από την δημιουργία περιφερειακών οδών, δηλαδή οδών που βρίσκονται πίσω από την Κάσα Ρωμάνα και το αρχαίο Δίο. Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο γίνεται μια προσπάθεια μεταφοράς του προβλήματος και της θέσης που έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό να πιστεί το Υπουργείο Πολιτισμού και να μας δώσει τη δυνατότητα διάνοιξης δύο περιφερειακών δρόμων, για να το κατανοήσετε, από την είσοδο της πόλης, πίσω ακριβώς από την Κάζα Ρωμάνα, είναι δύο περιφερειακοί δρόμοι, μεταξύ της Κάζα Ρωμάνα και του Αρχαίου Οδείου και του Αρχαίου Θεάτρου, μεταξύ αυτών, αν κατανοείτε περίπου πού βρισκόμαστε. Δυστυχώς η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού ή προφορική και θα πάει στο κεντρικό, γιατί έχουν κάνει σχετικές μελέτες, η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματέας, ήταν αρνητική, γιατί επηρεάζει την καρδιά των δεσμεύσεων των αρχαιολογικών χώρων, των τελικών χώρων. Κάζα Ρωμάνα, αρχαίο θεάτρο και ήταν αρνητική. Αυτό μας οδηγεί σε σκέψεις ότι η κατάσταση της πόλης μας θα είναι κυκλοφοριακά αυτή που είναι τώρα. Δηλαδή τρεις δρόμοι, λιμάνι, Ελευθερίου Βενιζέλου και Γρηγορίου Πέμπτου και κανένας άλλος. Γίνεται μια προσπάθεια μετά το αρχαιοθέατρο στο να πάρουν δηλαδή μας και μας αφήσουν να περάσουμε από ένα τμήμα της αρχαιολογικής ζώνης πίσω από το αρχαιοθέατρο. Αλλά είναι πολύ μακριά, θα έλεγα. Δεν θα γίνει στο λιμάνι του Ιμπροδρόμου. Όχι. Με βάση αυτό λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κυκλοφοριακή μελέτη που υπήρχε το 1997 και έλεγε ότι η προϋπόθεση για να μονοδρομηθεί και μετά για να πεζοδρομηθεί το λιμάνι είναι να ανοίγουν περιφερειακοί δρόμοι που δεν μπορούν να ανοίγουν. Άρα θα πρέπει να μας προβληματίσει το εξής. Είμαστε και θα γίνει ειδική συνεδρίαση γι' αυτό, θα γίνει και ειδική παρουσίαση και συμμετοχή των πολιτών των χωρέων. Η αφορμή έχουμε το εξής. Από τη μία προωθούνται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, έργα ποιοτικής αναβάθμισης του παλαιού ιστορικού κέντρου της πόλης, του ανοιχτού αρχαιολογικού πάρκου, όπως λέμε, του ιστορικού κέντρου της πόλης, δηλαδή σχεδόν όλη η πόλη με τα έργα αυτά που γίνονται, θα είναι τα έργα ήπιας κυκλοφορίας. Στενεύουν οι δρόμοι, γίνονται πεζοδρόμοι, απλαπροστώσεις κλπ. Έχουμε λοιπόν από τη μία δραστηριότητες που ήταν προς αυτή την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης της πόλης μας και από την άλλη έχουμε τρεις δρόμους και ένα λιμάνι που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο άνθρωπος με τα αυτοκίνητα. Τι θα λέγαμε λοιπόν, η πρόταση που επεξεργαζόμαστε και το επεξεργαζόμαστε με τους κοινωνιολόγους είναι για μένα το χειμώνα, τους 6 μήνες, να λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις ώστε να απελευθερώσει δυνάμεις και να δημιουργήσει οικονομική άνηση στις επιχειρήσεις μας. Στον 10 καλοκαίρι να δημιουργήσουμε δύο ωράρια και δύο ζώνες. Η μία είναι το απόγευμα και το βράδυ στο οποίο θα πεζοδρομείτε
και οι υπόλοιπες ώρες οι οποίες θα είναι δική της κατεύθυνσης. Αυτή είναι μία πρόταση η οποία θα κατοπεθεί για να μπορέσουμε να την προωθήσουμε. Προχωριακά βέβαια, οφείλω να σας πω ότι η κατάσταση της πόλης μας από τη στιγμή που είναι αδύνατο να ανοιχτούν περιφερειακοί δρόμοι, έτσι μέχρι στιγμής λέγεται, θα είναι η ίδια που υπάρχει και τώρα. Το μόνο που μας επέτρεψε η θεωρητική εκκλησία την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από τις συσκέψεις και τις συζητήσεις που γίνονται εδώ και ένα μικρό, είναι να δημιουργηθούν και άλλα πάρκι μεγαλύτερα στην περιοχή της Κάζα Ρωμάνα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μαζί με την ελεγχόμενη στάδια του Ιδροπατερής, που να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν τα αφήσεις. Κάπως έτσι θα γίνει η κατάσταση. Γιατί είμαστε και εγώ, επειδή έχω επαφήσει με άλλο παράγοντα φυσικό, έχω ακούσει ότι δεν θα γίνει, δεν θα ασχοληθεί με το λιμάνι, γιατί σε 2-3 χρόνια θα πουληθεί μαζί με τη μαρίνα και μαζί με το αεροδρόμιο. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Όλοι Κώστα πληθυνά. Και εμείς μαζί και πάντα. Επειδή όλα προσκόλλησε αυτά τα χρόνια, μπορεί να είναι και αυτά μαζί. Όχι, όχι, μέχρι στιγμής δεν είναι. Η Μαρίνα, όπως ξέρετε, το γνωρίζετε άλλωστε, έχει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με νόμο δηλαδή, έχει παραπολιθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, το ταμείο αυτό, το οποίο αξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου για να ξοπλάμε τα χρέη που έχει η χώρα στους δανειστές μας. Έχουμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και η απόφαση είναι σε εξέλιξη, να εκδοθεί. Έχουμε την εντύπωση ότι θα είναι υπέρ του Δημητικού, γιατί ο Δήμος μας έχει επενδύσει, ο λαός της ΚΟΠ έχει επενδύσει, έχει αναπτύξει μια πολύ σοβαρή δραστηριότητα, είναι σε δραστηριότητες και σε λειτουργία τη Μαρίνα και θα ήταν άδικο να πληθεί. Αλλά κανένας δεν ξέρει γιατί γίνεται. Για το λιμάνι δεν έχει το πληθεί. Γι' αυτό δεν κάνουμε λόγο και για τον μόρο. Όχι, όχι, ο μόρος προχωράει κανονικά, έχει κλείσει και τώρα ο μόρος του Μουρασιακοπλίου έχει κλείσει από πλευράς μελετών. Είμαστε στη φάση της αδειοδότησης και της χρηματοδότησης. Το λιμενικό ταμείο έχει τα χρήματα, έχει ένα αποτεματικό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για αυτό το σκοπό. Το μόνο στο Μουραζιεροπλίο έχει ένα κόστος, ένα προπολογισμό της τάξης των 3.200.000 ευρώ. Η προσπάθεια που καταβάλλουμε είναι να ενταχθεί σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτά τα χρήματα να διδεχθούν για άλλους σκοπούς και για άλλα λιμάνια, δηλαδή, για την κατάσταση. Άρα, ο μόνος είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα, ολοκληρώνει τη μελέτη και δεν είναι εύκολες μελέτες της επέκτασης της Μαρίνας. Τώρα μένουν μόνο τα ηλεκτρολογικά, οι περιβαλλοντικές έχουν τελειώσει, τα πάντα έχουν τελειώσει. Είναι μια επένδυση της τάξης των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Από 300 θέσεις ελιμενισμού γίνονται 700 θέσεις ελιμενισμού και γίνεται και μια προσπάθεια λειτουργίας εκπαιδευτικής.